Με σκορ 13 η κόκκινη ομάδα κερδίζει τον πρώτο αγώνα σειράς εβδομάδας. Συγχαρητήρια και έρχεται ασφαλής στο συμβούλιο που ακολουθεί. Θα καταλήξει το Στέλιο Χανταμπάκη. Χάντα, δεν θες να κρατήσει το τέμπ, παρόλα αυτά έφερε στο τελευταίο πόντο. Συγχαρητήρια για την ομάδα η οποία επικράτησε, θεωρώ, λιγάκι άνετα από ό,τι φαίνεται στο σκορ. Δεν ξέρω, ήταν άνετη νίκη για εσάς σήμερα? Νομίζω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Όλοι οι παίχτες βοήθησαν στο να κερδίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα. Χαίρομαι και που είναι η πρώτη ασυλία της εβδομάδας και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι και στις υπόλοιπες. Και πραγματικά δεν έχω λόγια για όλα τα παιδιά. Έλειπε και η Μαριαλένα, να ευχηθώ περαστικά στη Μαριαλένα και στον Νικόλα. Παρ' όλα αυτά εμείς τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα. Και συνεχίζουμε. Μελίνα, δύσκολος αγώνας σήμερα. Σε βλέπω, τουρτουρίζεις. Η βροχή δεν σταμάτησε ποτέ. Παρ' όλα αυτά, έρχεστε ασφαλείς στο συμβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό για τους κόκκινους? Σίγουρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τουρτουρίζω, Γιώργο. Δεν κρυώνουμε εμείς εδώ πέρα. Φαίνεται. Δεν πονάμε και δεν κρυώνουμε. Στην αρχή είχαμε ξεκινήσει και λέγαμε ότι έφυγε ο Παναγιώτης και ίσως να δυναμώσαμε. Τελικά από την αντίπαλη ομάδα έλειπε και ο Νικόλας, οπότε δεν έγινε αυτό που λέγαμε, ότι θα έμενε κάποιος εκτός. Παρ' όλα αυτά, η Μαριαλένα είναι λίγο άρρωστη, οπότε αφήσαμε μία κοπέλα από τους μπλε. Τέλος πάντων, με δεν σας τύχησε αυτή η απουσία? Όχι, αλλά νομίζω οφείλουμε, χρωστάμε την νίκη μας στο Στέλιο Τορόκο που ήρθε να μας δει σήμερα. Και στην αρχή μας έδειξε την τεχνική, το στόχο τον ξεκλείδωσε. Πήρατε τα πού σε κέρδισε εσένα, οπότε... Αφού μας διάλεξε, αφού ήταν κόκκινος, αφού ήταν κόκκινος. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται οι κόκκινοι επανήλθαν γρήγορα στο αγωνιστικό επίπεδο που θέλαν, κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα Σιλίας με 13. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι μπλε έμειναν λιγάκι ακόμη στο πάρτι της Ένωσης. Σταυρούλα, έφερες πόντο για την ομάδα σήμερα. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι λιγάκι δύσκολο για σας. Ναι, είναι πολύ δύσκολο για μας. Το ότι έφερα ένα πόντο δεν σημαίνει ότι η ομάδα θα κερδίσει. Είναι μόνο ένας. 13 το σκορ, είχαμε τεράστια διαφορά. Κάποια μάτς κρίθηκαν και στον πόντο ήταν πολύ κοντά. Ουσιαστικά οι πόντοι σας ήταν δύο γυναικοί πόντοι, εσύ ναι, και η Στέλλα και ένας του Ηλία Μπόγδανου. Ναι, ακριβώς. Τώρα το δυσάρεστο είναι ότι θα πρέπει να πάμε να ψηφιστούμε. Δεν θεωρώ ότι έχουμε μείνει στο πάρτι, θεωρώ ότι έχουμε φύγει από αυτό γιατί παίζουμε και την ασυλία μας. Απλά σίγουρα κάποιοι είχαν το στομάχι τους, κάποιοι είχαν το ένα, το άλλο. Αυτό θεωρώ ότι είναι για όλους. Αλλά οκ. Ο καθένας το επηρεάζει και διαφορετικά. Δεν έχουμε κοιμηθεί, π.χ. εγώ προσωπικά όταν δεν είμαι ξεκούραστος, δεν μπορώ να αποδώσω, δεν γίνεται. Σωματικά ήταν λιγάκι δύσκολο, ο καιρός δεν βοήθησε καθόλου. Και βρέχει φουλ. Μάριε, να έρθω σε σένα, δύσκολος αγώνας σήμερα, βαρύ το τερέν. Η ομάδα, η μπλε ομάδα, πιστεύεις ότι είναι ντεφορμέ σήμερα? Ή το τελευταίο καιρό γενικότερα, τι αίσθηση έχεις? Λοιπόν, παιδιά, ο Νίκος, επειδή έχει ανεβάσει πυρετό, να το επιτρέψουν να πάει στην τέτα της γιατρού και να συνεχίσουμε μόνοι μας. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ντεφορμέ. Okay, ο Στίβος τέριαξε πολύ καλύτερα στα παιδιά. Εμείς μείναμε λίγο πίσω. Ήταν πολύ άνετη η επικράτησή του. Συγχαρητήρια και για την ασυλία. Εμείς πάμε να ψηφιστούμε. Θα έρθουμε στις επόμενες ασυλίες πολύ πιο δυνατοί. Και έτσι είναι η φύση του παιχνιδιού. Υπήρχε και ένα θέμα σχετικά με το fair play στον αγώνα ανάμεσα στον Ηλία Μπόγδανο και στον Κωνσταντίνο Βασάλου. Παρ' όλα αυτά, μην ανοίξουμε το θέμα τώρα εδώ. Ας το συζητήσουμε καλύτερα στο συμβούλιο, γιατί βρέχει πάρα πολύ. Είστε όλοι κουρασμένοι. Πρώτη νίκη λοιπόν στον αγώνα Ηλίας για την κόκκινη ομάδα. Έρχεται ασφαλής στο συμβούλιο το οποίο ακολουθεί αμέσως τώρα. Η μπλε φυσικά θα πρέπει να βγάλουν τον πρώτο υποψήφιο ή την πρώτη υποψήφια για αυτήν την εβδομάδα. Καλή συνέχεια, παιδιά, τα λέμε στο συμβούλιο.